Διαβάζουμε από τη σελίδα 971 πράξεις Αποστόλων, 9 Γιώτα Ι9. Γιώτα τη δε Παύριον ενώ, ενώ εκείνοι οδηπόρουν και επλησίαζον στην πόλη, ανέβει ο Πέτρος στο δώμα να προσευχηθεί περί την έκτη ώρα. Και πεινά σα ήθελε να φάγει, ενώ δε τίμαζον εμπίλθε επ' αυτόν έκσταση και θεωρεί τον ουρανόν ανεωγμένον και καταβένον επ' αυτόν σκευωστή ως συνδόνα μεγάλη, το οποίο ήταν δεδεμένο από των τεσσάρων άκρων και κατεβιβάζεται επί την γην, εντός του οποίου υπήρχον πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετινά του ουρανού και έγινε φωνή προς αυτόν σηκωθείς πέτρε σφάξον και φάγε ο δε Πέτρος είπε μη το Κύριε, διότι ουδέποτε έφαγον ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτον. Και πάλιν εκ δεκτέρου έγινε φωνή προς Αυτόν. Όσο ο Θεός εκαθάρισε, εσύ μη λέγε βέβυλα. Έγινε δε τούτο τρει και πάλιν ανελήφθη το σκεύωση των ουρανών. Ενώ δε ο Πέτρο είπε το εναπορία καθεαυτόν, τι σήμαινε το όραμα το οποίο είδε, ιδού οι άνθρωποι οι απεσταλμένοι παρά του Κορνιλίου, ερωτήσαντε και μαθώντε την οικία του Σίμωνο, έφτασαν στην πύλη. Και φωνάξαντε η ρό των Ανοσίμων, ο επωνοζαζόμενο Πέτρο, ξενίζεται εντάφθα. Και ενώ ο Πέτρο διαλεγίζει το περί του οράματο, είπε προ αυτόν το πνεύμα: Ιδού τρει άνθρωποι σε ζητούσαν. Σηκωθεί λοιπόν κατάβηθοι, και είπαγε με ταυτόν: Μιδόλο διστάζουν, διότι εγώ απέστειλα αυτού. Καταβάζεται ο Πέτρο προ του ανθρώπου, απεσταλμένου προ αυτόν από του Κορνιλίου, είπε: Ιδού, εγώ είμαι εκείνο τον οποίο ζητείτε. Τι η αιτία για την οποία ήλθετε. Ο δε η δε ύπον Κορνήλιος ο εκατόνταρχος, ανήρ δίκαιος και φοβούμενος των Θεών και μαρτυρούμενος υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, διετάχθεν θεόθεν υπό Αγίου Αγγέλου να σε προσκαλέσει τον οίκον αυτού και να ακούσει λόγους παρασου σου. Προσκαλέσας λοιπόν αυτούς έσω εφιλοξένησε, την δε επαύριον εξήλθεν ο Πέτρος με και την έστων αδελφών των από τη Σιώπης υπήγον με και την επαύριον την Κεσάριαν, ο δε Κορνήλιος περιέμενεν αυτούς, συγκαλέσας τους συγγενείς αυτού και τους οικίους φίλους. Ως δε εισήλθεν ο Πέτρος, ελθόν ο Κορνήλιος η συνάντηση αυτού έπεσε εις τους πόδας αυτού και προσεκίνησεν. Αλλά ο Πέτρος εσήκωσε αυτόν, λέγον, σηκώθητη, και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Και συνομιλών με αυτού εισήλθε και ευρίσκει συνηγμένους πολλούς, και είπε προς αυτούς «Σείς εξεύρετε ότι να συγχώρει τον εις άνθρωπον Ιουδαίον να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει εις αλλόφυλλον. Ο Θεός όμως έδειξε εις εμέ να μην λέγω μηδέναν άνθρωπον βέβηλον ή ακάθαρτον. Αμήν». Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Όλα ξεκινάνε από τα γόνατα, από την προσευχή. Πού θα με βρει ο Θεός να μου αλλάξει το νου, την καρδιά. Σε ποιο σημείο θα δώσω το δικαίωμα στον Θεό να κάνει αυτές τις μεγάλες ανατροπές μέσα μου και να με απαλλάξει από κάποιες σταθερές, που εγώ θεωρώ ότι είναι σταθερές, αλλά είναι αιτία στασιμότητας για μένα. Γόνατα λοιπόν, στο ταμείο, στην προσευχή, λέει στο 9, «Ανέβει ο Πέτρος στο δώμα δια να προσευχηθεί περί την έκτη ώρα». Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει ως πρώτη επιλογή, ως πρώτη απόλαυση να πάει να γονατίσει, τότε είναι θέμα χρόνου ο Θεός να του αλλάξει τα μυαλά και να τον ανακαινήσει εις βάθος με έναν τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να του αλλάξει όλο το σκεπτικό και όλη την επτική γωνία βάσει της οποίας βλέπει τα πράγματα. Και αυτό θα κάνει. Θα δούμε εδώ έναν άλλον Πέτρο. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μία δεύτερη πεντηκοστή για τον Πέτρο, γιατί αυτό το οποίο ο Πέτρος θα καταλάβει είναι κάτι που υπερβαίνει τον εαυτό του, τις ρίζες του και την παράδοσή του. Δεν είναι εύκολο πράγμα ένας άνθρωπος να απαλλαχθεί από μία σκληρή, ιουδαϊκή, οικογενειακή παράδοση. Δεν είναι εύκολο. Μόνον το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να κάνει αυτές τις ανατροπές. Δεν μπορεί εύκολα ή να δυνατόν ένας από μόνος του να αλλάξει τρόπο θεώρησης των πραγμάτων. Εκτός και αν δώσει το δικαίωμα στον Θεό, διαγιού Αγίου Πνεύματος, να του το επιτύχει. οποίο και θα συμβεί. Ενώ λοιπόν πάει να προσευχθεί την έκτη ώρα, Πεινά σα ήθελε να φάγει ενώ δε η τίμαζον επήλθε επ' αυτόν έκσταση. Έκσταση, ναι, βγήκε δηλαδή εκτό εαυτού. Που σημαίνει ότι εδώ ο Απόστολο Πέτρο γεύεται μια πρωτόγνωρη εμπειρία, η οποία τον θέτει έξω από τον χωροχρόνο. Τον βάζει σε μια θεϊκή σφαίρα. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση μπορεί να βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Βλέπει τον κόσμο αλλιώτικα. Και αυτά που του συμβαίνουν τα ερμηνεύει αλλιώτικα. Και αυτά που γίνονται γύρω του πάλι αλλιώτικα τα ερμηνεύει και τα βλέπει. Όπως τα βλέπει ο Θεός. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα αδέλφια είναι η ερμηνεία όλων αυτών που μας συμβαίνουν. Εκείνος λοιπόν που επέλεξε ως πρώτη του προτερότητα να πάει να γονατίσει, γιατί η προσευχή για αυτόν δεν είναι τόπος βασάνου ή τόπος βαρεμάρας, αλλά είναι τόπος αναψυχής, ανάπαυσης και διαλόγου, ε, σε αυτόν τον άνθρωπο θα συμβούν πράγματα που θα αλλάξουν ακόμη και τον ίδιο. Καθώς λοιπόν βρίσκεται σε έκσταση, είπαμε ότι βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Τι ακριβώς βλέπει. Βλέπει τον ουρανό ανεωγμένο. Άρα, αφού ο ουρανός είναι ανοιχτό, άρα είναι ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο να συμβεί. Δεν αποκλείεται τίποτα. Τα πάντα μπορούν να γίνουν. Το θαύμα χωράει πλέον στην καρδιά μου. Αν βλέπω ανοιχτό τον ουρανό, τότε όλα είναι ανοιχτά και η καρδιά μου είναι ανοιχτή. Επομένως, δεν αποκλείω το θαύμα. Απέναντίας, το προσμένο. Όταν ο ουρανός είναι κλειστός ή όταν θεωρώ εγώ ότι είναι κλειστός, τότε κλείνομαι και εγώ. Πού κλείνομαι? Κλείνομαι στις δικές μου σταθερές, στον δικό μου τρόπο ζωής, ο οποίος είναι και η αιτία του σκοταδιού μου, δηλαδή της έλλειψης απαντήσεων, δηλαδή των φοβιών μου όσον αφορά το παρόν και το μέλλον. Είμαι κλειστός γιατί τα πάντα είναι κλειστά. Είμαι ανοιχτός όταν τα πάντα είναι ανοιχτά. Στην προσευχή λοιπόν τα πάντα ανοίγουν και η προοπτική του ανθρώπου αλλάζει. Και δεν είναι πλέον μια ανθρώπινη προοπτική, αλλά είναι μια θεϊκή προοπτική. Γιατί όταν κάνεις παρέα με έναν αθάνατο, γίνεσαι αθάνατος. Όταν κάνεις παρέα με έναν άρρωστο, κινδυνεύεις να κολλήσεις. Και άμα κάνει παρέα, όπω μου λέει και ένα αδελφό, με έναν μονόφθαλμο όλη την ώρα, την άλλη μέρα το πρωί υπάρχει κίνδυνο να ξυπνήσει αλήθωρο. Όταν όμω έχει μια τέτοιου είδου κοινωνία με τον Θεό, τότε ανοίγουν οι ουρανοί, ανοίγει η καρδιά και ανοίγει και η προοπτική. <coughs> Τι βλέπει λοιπόν έναν ουρανό ανεωγμένο και ξαφνικά <coughs> κατεβαίνουν επ' αυτόν σκεύωστοι ως συνδόνα μεγάλη, το οποίο ήτο δεδεμένο από το τεσσάρων άκρων και κατεβιβάζοντο επί την γη. <coughs> Αυτό σημαίνει αδέλφια, ότι θα λάβει ένα μήνυμα εκείνος που προσεύχεται, το οποίο δεν αφορά μόνον τον ίδιο, αλλά αφορά και όλη την οικουμένη. Λαμβάνει ένα μήνυμα οικουμενικό. Και σε αυτό το μήνυμα ο πρώτος που αλλάζει είναι αυτός. Γιατί για να μπορέσω να επευθυνθώ στους άλλους, θα πρέπει πρώτα να αλλάξω εγώ από ένα μήνυμα που έχω που προσδοκώ να αλλάξει τους άλλους. Του δίνει λοιπόν ένα μήνυμα το οποίο θα τον αλλάξει τον ίδιο, θα τον κάνει καινούριο και θα αλλάξει και το ρου της ιστορίας της ανθρώπινης. Γιατί το ενίπνιο αυτό που του δίνει το όρομα αυτό αλλάζει την ιστορία την ανθρώπινη γιατί αλλάζει την πορεία της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία εξαιτία αυτού του μηνύματος από μια Ιουδαϊκή παραφιάδα αποκτά οικουμενικές διαστάσεις και καταλαμβάνει όλον τον κόσμο. Από ένα μήνυμα που είδε ένας άνθρωπος που ήταν αδύνατον για εκείνο να απαλλαγεί από πατροπαράδοτες παραδόσεις. Και όλα αυτά γιατί, γιατί δεν έναν ουρανό να ανοίγει και τον ουρανό να ανοίγει τον βλέπει μόνο εκείνος που προσεύχεται. Αυτό σημαίνει αδέλφια ότι όταν προσευχόμαστε να ξέρουμε ένα πράγμα ποτέ δεν ξέρουμε που θα μας βγάλει αυτό το πράγμα. Προσευχόμαστε, περιορισμένη γνώση. έχοντας μία περιορισμένη γνώση. Μία γνώση η οποία μας αναπαύει και βάσει της οποίας άλλαξε και η ζωή μας και ευλογηθήκαμε. Αλλά στην προσευχή, όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο που δεν τελειώνει ποτέ, δεν ξέρεις που θα σε βγάλει όλη αυτή η προσπάθεια και όλη αυτή η απόπειρα. Ο Πέτρος πήγε απλά να προσευχηθεί. Δεν ήξερε τι θα βγει από αυτή την ώρα. Δεν ήξερε τι θα συμβεί. Ούτε καν πήγαινε ο νους του ότι θα έρθει μία στιγμή που θα μιλάει με εθνικούς οι οποίοι είναι ακάθαρτοι για τους Ιουδαίους και αυτοί θα λάβουν πνεύμα Άγιο, απίστευτα πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι στην προσευχή πήγαινε γιατί δεν ξέρεις που θα σε βγάλει. Πάντως θα σε βγάλει σε καλό. <Και> Λέει στο 12, εντός του οποίου υπήρχον πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετινά του ουρανού και έγινε φωνή προς Αυτόν σηκωθεί πέτρε, σφάξον και φάγε. Και εδώ τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Εδώ ξεκινάει το θέμα της κατανόησης, της ορμηνίας αυτών που βλέπω σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν ή που θα συμβούν. Τι βλέπει, Βλέπει ένα σεντόνι γεμάτο με τετράποδα, θηρία, ερπετά και πετινά του ουρανού. Δηλαδή, βλέπει ένα όραμα που του λέει να κάνει κάτι που απαγορεύεται βάσει του νόμου. Με λίγα λόγια, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι βλέπω ένα όραμα που με καλεί να αμαρτήσω. Και τώρα τι κάνουμε. Αρχίζουμε και ψαχνόμαστε. Θα μπορούσε να πει, μπα, η πείνα, η λιγούρα με έχει κάνει να νιώθω παρεστής, αδερφέ, δεν μην δίνει σημασία. Για να μην το πει αυτό, όμως, λέει στο 14 εδάφιο, ο Πέτρος είπε, μη γέννη το Κύριε, διότι ουδέπατε έφαγον βέβυλο ή ακάθαρτον. Δεν το προσπερνά, λοιπόν, αυτό που βλέπει, αλλά αποκρίνεται εκείνη την ώρα. Θα μπορούσε να πει φάντασμα βλέπω. Σηκώνομαι και φεύγω από τα γόνατα και πάω να φάω μακαρόνια με κοιμά. Δεν το κάνει αυτό. Αποκρίνεται. Σου λέει κάτι γίνεται εδώ. Κύριε, τι ακριβώς μου λες. Μου λες στην πραγματικότητα να καταργήσω το Δευτερονόμιο και το Λεβιτικό ολόκληρο. Δηλαδή μου λε να καταργήσω τη μισή πεντάτευχο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή με μπερδεύει. Τι ακριβώ γίνεται εδώ τώρα. Τα γεγονότα λοιπόν θέλουν παρατηρητικότητα, θέλουν ανείχνευση για να έρθει η σωστή ερμηνεία. Και αυτό δεν γίνεται την ίδια στιγμή επί τόπου. Η ερμηνεία θα του δοθεί μέσα από τα συμβάντα. Ας τα ακούμε αυτά αγαπητά αδέλφια. Μέσα από τα συμβάντα θα καταλάβει. Γιατί δεν βγαίνει ένας άγγελος να του πει «Ε, Πέτρο, κοίταξε να δεις, θα έρθει ο Κορνήλιος, θα σου πει αυτό και αυτό, είναι όλοι ακάθαρτοι, όμως δεν είναι ακάθαρτοι, θα λάβουν πνεύμα Άγιο». Δεν του λέει τίποτα από όλα αυτά. Βλέπει κάτι το οποίο καταρχάς δεν μπορεί να το καταλάβει, και θα ακολουθήσουν και κάποια άλλα πράγματα, βάσει των οποίων συμπερασματικό θα καταλάβει ότι τελικά αυτό θέλει ο Θεός να κάνει και όχι κάτι άλλο. Μη το Κύριε, ουδέποτε εγώ έφαγον, ουδέν βέβηλον ή ακάθαρτον, λέει στο 15. Και πάλιν εκ Δευτέρου έγινε φωνή προς Αυτόν, όσα ο Θεός εκαθάρισε, σι μη λέγε δέβηλα. Είναι τόσο έντονο αυτό το οποίο του συμβαίνει που μέσα του βιώνει έναν άνευ προηγουμένου κλονισμό. Πάλι το ίδιο. Πάλι την ίδια κουβέντα. Εκ δευτέρου επιμένει ο Θεός. Είναι σαν να σου λέει μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα, ετοιμάσου να βγάλεις άκρη μέσα από τα αυριανά συμβάντα. Αφού δεν μπορείς κατευθείαν να καταλάβεις τι σου λέω, θα το καταλάβεις μέσα από τα δρόμενα. Πρέπει να εξετάζεις δηλαδή τα δρόμενα, κρατώντας το πίσω μέρος του μυαλού σου, αυτό το οποίο είδες και αυτό το οποίο θα σε πληροφορήσω, γιατί θα έχουμε συνδυασμό τριών πραγμάτων. Το όραμα από τη μία Εσωτερική μαρτυρία από την άλλη και τα γεγονότα βάσει των οποίων θα βγάλουμε το συμπέρασμα. Εκ λοιπόν, γίνεται φωνή προς Αυτόν. Όσα ο Θεός εκαθάρισε, σύ μη λέγε βέβαια. Και προς το παρόν, παρά την ένταση του συμβάντος αυτού του πνευματικού, άκρη δεν μπορεί να βγάλει. Δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεσαι αν σου δείχνει κάτι ο Θεός και προς το παρόν δεν μπορείς να το καταλάβεις θα στο φανερώσει ο Θεός αν επιδείξεις το απαιτούμενο ενδιαφέρον, την απαιτούμενη παρατηρητικότητα και πραγματικά με υπομονή αρχίζει σιγά σιγά να ψαχουλεύεις, να ανοιχνεύεις τα δρόμενα, τα συμβάντα. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να σε κάνει να άγχεσαι. Αν ήθελε ο Θεός να στο πει κατευθείαν θα στο έλεγε. Για να μην θέλει να στο πει κατευθείαν, αυτό σημαίνει ότι θέλει να σε καλλιεργήσει. Θέλει να σε κάνει άνθρωπο σκεπτόμενο πνευματικά. Να κάνεις δηλαδή τους σωστούς συνδυασμούς ώστε να μην μπλέκεις με την οδηγία και να την βαφτίζεις, μάλλον με τη φαντασία και να την βαφτίζεις οδηγία. Δεν θέλεις να σε οδηγώ εκ του ασφαλούς. Σου δείχνω κάτι και αυτό το κάτι θα το καταλάβεις μέσα από το συμβάν που θα γίνει μετά από λίγο ή αύριο ή μεθαύριο πρέπει να μάθεις να κάνεις τους απαιτούμενους συνδυασμούς. Αν δεν μπει στη διαδικασία των συνδυασμών, τότε θα οδηγηθείς σε λάθος μονοπάτι. Λέει μετά, έγινε δε τούτο τρεις και πάλι να ανελήφθη το σκεύος εις τον ουρανό. Η επαναληψιμότητα του συμβάντος, γιατί υφίσταται εδώ, του μιλάει δύο φορές και μετά του μιλάει τρεις φορές. Γιατί. Η επαναληψιμότητα του γεγονότος αυτού συνίσταται στο γεγονός ότι ο Θεός κατανοεί πως για να μπορέσει ο Πέτρος να καταλάβει θα πρέπει να υποστεί ένα σοβαρό τραυματικό σοκ. Το οποίο θα είναι δυνατό να τον κάνει να μετατοπιστεί από διάφορες σταθερές, τις οποίες δεν διαπραγματεύεται και οι οποίες είναι αιτία να παραμένει στάσιμος. Μόνο ένα τραυματικό σοκ θα μπορέσει να κάνει τον Πέτρο να αφήσει και να αποποιηθεί αυτές τις σταθερές. Διότι είναι τραυματικό σοκ να σου λέει ο Θεός σφάξον και φάγε τα τετράποδα, τα χοιρινά και όλα αυτά. Είναι τραυματικό σοκ για έναν Ιουδαίο να του λέει ο Θεό: Κοίταξε να δει, κάνε κάτι το οποίο φαινομενικό τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι ακριβώ αντίθετο με το γεγραμμένο. Αλλά δεν είναι. Και θα δούμε παρακάτω ότι δεν είναι. Διότι ναι, μεν υπάρχει ένα εδάφιο, αλλά υπάρχει και ένα άλλο εδάφιο. Από τη μία υπάρχει το εδάφιο που λέει τι. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και από την άλλη υπάρχει ένα άλλο εδάφιο που λέει τι, θα αφήσει ο άνθρωπος την, τον πατέρα αυτού και τη μαμά του, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο σαρκαμία. Τώρα τι κάνουμε εδώ. <laughs> κατά περίπτωση, κατά συμβάν, κατά γεγονός. Έτσι είναι. Ο δίκαιος θέλει ζήσει εκπίστεως. Βλέπουμε σε ένα σημείο. Σε άλλο σημείο θα πούμε και μάλιστα λέει θα ζήσει εκπίστος και δεν δικαιώνεται εξ έργων νόμου. Και σε άλλο σημείο βλέπουμε πίστη σαν έργων νεκράεστη. Μπλέξαμε τώρα ε. Δεν μπλέξαμε. Όχι. Είναι οι δύο όψεις ενός νομίσματος. Είναι το θέλημα του Θεού το οποίο ερμηνεύεται αναλόγως, ανα την περίπτωση. Το ένα συμπληρώνει τον άλλο. Δεν Ανερεί το άλλο. Ποτέ ο Θεός δεν ανερεί τον εαυτό του. Άρα εδώ όλα χρειάζονται ερμηνεία, ανείχνευση συμβάντων για να βγει το σωστό αποτέλεσμα. Λέει στο 17, ενώ δε ο Πέτρος ήτο εναπορία καθεαυτόν, τι μενε το όραμα το οποίο είδε. Το κείμενο λέει διηπόρουν. Άρα ο άνθρωπος αυτός βλέπει κάτι που δεν καταλαβαίνει, αλλά ψάχνεται. Δεν το βγάζει στην άκρη να πει παρεστήσεις βλέπω. Απέναντίας προβληματίζεται και είναι σαν να λέει στο Θεό, Θεέ μου, τι είναι αυτά που βλέπω, είμαι πιστός εγώ. Είμαι χριστιανός εγώ να βλέπω τέτοια ενύπνια που να με οθούν σε παράβαση του γεγραμμένου. Ψάχνεται προβληματίζεται. Σου λέει, ακόμη και αν αυτό δεν είναι αληθινό, εγώ γιατί το βλέπω, τόση λάσπη έχω μέσα μου. Είμαι τόσο άρρωστος. Σε τέτοιους ανθρώπους, ο Θεός θα φανερώσει τον εαυτό του. Σε ανθρώπους που ψάχνονται και αξιολογούν, όχι μόνο αυτά που βλέπουν, αλλά και αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ενώ λοιπόν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση της αναζήτησης, της ανείχνευσης των γεγονότων και των δρόμενων, ιδού άνθρωποι απεσταλμένοι παρά του Κορνηλίου, ερωτήσαντες και μαθώντες την οικία του Σίμωνος, έφτασαν εις την πύλη. Γιατί δεν βγαίνει ένας άγγελος να του τα εξηγήσει όλα και να μην τα Γιατί. Δεν θα ήταν πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό από την πλευρά του Θεού για να μας δώσει εδώ εμάς ένα μήνυμα ότι αν ο Θεός συνομιλεί και επικοινωνεί με τους Αποστόλους συμπερασματικός, ε, πόσο μάλλον με εμάς. Εάν ο Θεός με τους Αποστόλους που έχουν τέτοια επαφή μαζί Του, επικοινωνεί βάσει συμπερασμάτων, βλέπουμε για παράδειγμα τον Παύλο, στην περίπτωση που βλέπει το ενύπνιο για να πάει στην Μακεδονία. Βλέπει έναν Μακεδονομάχο, και συμπεράναμε ότι πρέπει να πάμε προς τα εκεί. Δεν του είπε ο Θεός, κοίταξε να δεις, θα πας στη Μακεδονία, καβάλα. Δεν του λέει έτσι. Το συμπέρανε όμως. Γιατί ο Θεός λειτουργεί συμπερασματικός. Γιατί θέλει να φτιάξει ανθρώπους με νοήμονα καρδία. Όχι να ακούνε φωνές και να λένε τα δικά τους. Ό,τι παλαβό μπορείς να ακούσεις και να, και να συνειδητοποιήσεις φτιάχνει ανθρώπους νοήμονες. Από τη μία τους δείχνει, από την άλλη τους πληροφορεί και μ, από τα καθημερινά γεγονότα τους διαβεβαιώνει. Σύνθεση. Είναι τρίπτυχο κάποιων πραγμάτων. Δεν μπορεί να τα αγνοήσει αυτά ο Απόστολος. Δεν τα αγνοούν οι Απόστολοι, θα τα αγνοήσουμε εμείς. Είναι δυνατόν. Αντιλαμβάνεστε αδέλφια, ο Κύριος θέλει να μας οδηγεί εκ του ασφαλούς και με βεβαιότητες. Και η βεβαιότητα δεν είναι η φαντασία μου. Η βεβαιότητα πηγάζει μέσα από αυτά τα τρίπτυχα. Εάν οι Απόστολοι λειτουργούν επί τη βάση συμπερασμάτων, τι θα πω εγώ που δεν είμαι ούτε μια τρίχα των Αποστόλων. Και με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσουμε από μεγάλες συμφορές και θα οδηγηθούμε σε μεγάλες ευλογίες. Το πιστεύεις αυτό. Πιστεύεις ότι ο Κύριος θέλει να σε οδηγεί εκ του ασφαλούς και σε μεγάλες ευλογίες. Αυτό λοιπόν εδώ γίνεται, αυτό προσπαθεί ο Θεός να κάνει. Φωνάζουν λοιπόν και ρωτούν αν ο Σίμων, ο επωνομαζόμενος Πέτρος, ξενίζεται εντάφθα. Και αυτοί δι' Αγίου Πνεύματος οδηγήθηκαν στον Πέτρο. Αλλά ο Πέτρος αυτό δεν το γνωρίζει ακόμη. Ο Πέτρος ακόμη προσπαθεί να καταλάβει τι σημαίνει Όσα εγώ εκαθάριζα, εσύ μιλάει για βέβαια. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι από τη στιγμή που ο Θεό μιλάει σε κάποιου ανθρώπου, αυτό σημαίνει ότι του έχει καθαρίσει κιόλα. Διότι είναι γεγραμμένο ότι εσεί είστε καθαροί για του λόγου που ελάλησα προ εσά. Δεν ξέρει τι γίνεται εκείνη τη στιγμή κάπου αλλού. Ο, ο, ο Πέτρο ξέρει μόνο αυτό το οποίο έχει μάθει από του γονεί του. Αλλά τώρα έρχεται η ώρα να μάθει αυτά που λέει ο ουράνιος πατέρας, ο ουράνιος γονέα λέει στο 19. Και ενώ ο Πέτρος διελογίζει το περί του οράματος, την ώρα δηλαδή που προσπαθεί να βγάλει άκρη με αυτό που του έδειξε ο Θεός και το οποίο δεν το καταλαβαίνει, επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να το έχει απορρίψει. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός το παλεύει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Την ώρα λοιπόν που βρίσκεται σε αυτήν την Εξήτηση. Σε αυτή την αναζήτηση έρχεται και η εσωτερική πληροφορία. Διότι δεν είναι μόνο το ενύπνιο ή το όραμα, είναι και η εσωτερική πληροφορία. Δεν είναι μόνο η εσωτερική πληροφορία, είναι και τα συμβάντα. Όλα είναι μέρος του σχεδίου και της οδηγίας του Θεού. Το καταλαβαίνουμε αδέλφια πόσο σημαντικό είναι αυτό. Την ώρα λοιπόν όμως, εδώ θέλω να το δούμε αυτό πολύ συγκεκριμένα, γιατί αυτό είναι ένα μήνυμα και είναι και διδασκαλία. Ενώ αυτό προσπαθεί να βγάλει άκρη με κάτι που δεν καταλαβαίνει, έρχεται το πνεύμα και του δείχνει κάτι, του φανερώνει, του μιλάει. Όσο ο άνθρωπο ψάχνεται, τόσο πιο πολύ ο Θεό του δίνει εσωτερική μαρτυρία. Όσο ο άνθρωπο δεν μένει αδιάφορο σε αυτά που του συμβαίνουν, τόσο πιο πολύ ο Θεό τον προχωράει παραπέρα. Και λέει, ενώ διελογίζω το περί του οράματος, είπε προς αυτόν το πνεύμα, ιδού τρεις άνθρωποι σε ζητώσιν. Εδώ ευτυχώς ο Πέτρος δεν είναι στην κατηγορία που διαβάσαμε προηγουμένως. Βλέπεις πολλά αλλά δεν παρατηρείς. Ο Πέτρος βλέπει πολλά, παρατηρεί, απλούστατα δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι κακό να πεις δεν καταλαβαίνω. Ίσα ίσα. Είναι αρχή για μια ευλογημένη αποκάλυψη. Η άγνοια, η ομολογία της αγνίας μου είναι η αρχή για να μου απαντήσει ο Θεός. Βλέπεις πολλά αλλά εσύ Πέτρο ευτυχώς παρατηρείς και προς ώρας δεν καταλαβαίνεις. Πλησιάζει όμως η στιγμή όπου διαμέσου των γεγονότων θα καταλάβεις. Γιατί προσέξτε τώρα, για να καταλάβουμε αγαπητά αδέλφια πόσο μεγάλη σημασία στην οδηγία μας και στη διαβεβαίωσή μας έχουν τα συμβάντα έχουμε έκσταση, αλλά δεν έχουμε απάντηση. Έχουμε έκσταση, αλλά δεν έχουμε κατανόηση. Και έχουμε και εσωτερική μαρτυρία, είπε το πνεύμα προς τον Πέτρο, αλλά ακόμη δεν έχει λυθεί η απορία. Πότε η απορία τελικά θα λυθεί και ο Πέτρος θα διαβεβαιωθεί από τα γεγονότα. Στα γεγονότα θα κουμπώσει όλο το προηγούμενο πνευματικό παζλ το οποίο ο κύριο δίνει στον Πέτρο τη δυνατότητα να το συμπληρώσει. Το καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Λέει μετά. Σηκωθεί, του λέει το πνεύμα το Άγιο, κατάβηθη και είπαγε με ταυτόν μη μιστάζον, διστάζον, διότι εγώ απέστειλα αυτού. Σιγά σιγά και χωρί ο Πέτρο να καταλαβαίνει τι ακριβώ γίνεται, μπαίνει το νερό στα βλάκι, γιατί έτσι οδηγεί ο Θεός τα πράγματα. Σιγά σιγά μπαίνει το νερό στα βλάκια για εκείνους που ψάχνονται και δεν βγάζουν εύκολα συμπεράσματα και δεν απορρίπτουν εύκολα αυτά τα οποία ο Θεός με κάποιον γρυφόδι κάποιες φορές είναι αλήθεια τρόπος, τρόπο προσπαθεί να τους πει. Όμω ο Πέτρο ακόμη δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Έχει καταλάβει ότι εδώ κάπου το πάει ο Θεό. Τα γεγονότα θα μα διαβεβαιώσουν τελικά πού το πάει ο Θεό. Και τα συμβάντα είναι αυτά τα οποία θα ολοκληρώσουν την οδηγία την οποία ο Πέτρος έλαβε και με έκσταση αλλά και με εσωτερική μαρτυρία. Τα γεγονότα είναι που θα κλειδώσουν την υπόθεση μέχρι ότου τα γεγονότα ολοκληρωθούν και οι εκστάσεις και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου δεν έχει δώσει απάντηση συγκεκριμένη. Και ο Πέτρος είναι ο Απόστολος, δεν είναι ο Δραγκιώτης, <χαι>, δεν είσαι εσύ, δεν είμαστε εμείς, είναι ο Απόστολος Πέτρος. Αν με τον Απόστολο Πέτρος ο, ο Θεός αποκαλύπτεται συμπερασματικός, αντιλαμβάνεστε Πού θέλει να οδηγήσει και εμάς. Δεν θέλουμε να είμαστε Αποστολική Εκκλησία ή θέλουμε να είμαστε κάτι άλλο από Αποστολική Εκκλησία. Οι Απόστολοι λοιπόν έτσι οδηγούνται. Έτσι λοιπόν θα οδηγούμε θα και εμείς. Αυτό είναι το μοντέλο, δεν υπάρχει άλλο. Αδέλφια, αυτό είναι το μοντέλο. Άλλο δεν υπάρχει. Λέει μετά. Πού είμαστε, στο, 20, στο 21. Λέει, κατά Δε ο Πέτρος προς τους ανθρώπους, τους απεσταλμένους προς αυτόν από του Κορνηλίου, είπεν, «Ιδού, εγώ είμαι εκείνος τον οποίον ζητείτε». Τι η αιτία δια την οποίαν ήλθετε, κατά Ο Πέτρος λοιπόν τώρα κάνει την κίνηση. Γιατί κάνει την κίνηση, διότι εδώ τώρα υπάρχουν κάποια δεδομένα, τα οποία δεν μπορεί να τα αγνοήσει, παρά το γεγονό ότι ακόμη δεν έχει καταλάβει πού το πάει ο Θεό. Ποια είναι τα δεδομένα. Πρώτον, έχουμε μια, ένα ακαταλαβίστικο όραμα. Μετά έχουμε μια επιμονή του Θεού να ανατροφοδοτεί αυτό το όραμα. Μετά έχουμε έναν Πέτρο που απορεί τι ακριβώς μου συμβαίνει. Μετά έχουμε εσωτερική αμαρτυρία που λέει κατέβα εκεί, δεν σου λέω ποιοι είναι, αλλά όταν τους δεις μη διστάσεις πήγαινε. Δεν του λέει ότι κοίταξε θα είναι κάτι εθνική, γιατί υπήρχε περίπου ο Πέτρο να φοβηθεί και να πει πάλι φαντασία μου είναι. Και στο τέλο να μουρλαθεί. Σου λέει: Από τη μία βλέπω οράματα που μου οδηγούν να αμαρτήσω. Από την άλλη ακούω οδηγίε πνεύματο Αγίου που μου οδηγούν να αμαρτήσω. Ε, στο τέλο θα μουρλαθούμε στο τέλο και τελείω. Όχι. Το πνεύμα το Άγιο ξέρει. Του λέει: Θα πα χωρί να διστάσει. Αυτό το χωρί να διστάσει, τι υπενήσεται, ότι θα δει κάτι που θα σου κάνει εντύπωση, αλλά προχώρα. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά. Τώρα όλα αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να τα συνθέσουμε για να βγάλουμε το σωστό αποτέλεσμα. Γιατί ο Θεός έτσι οδηγεί. Λέει στη συνέχεια. Η δε είπεν, είπων, Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος, με το που θα άκουγα εγώ Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος, ο Ιουδαίος, θα σηκωνόμουν και θα φεύγα. Ε, e, εκατόνταρχος, φεύγω. Να πάω εγώ στο σπίτι αυτού, νου, όχι. Αλλά ο ο Πέτρος δεν σηκώνεται να φύγει, βλέπει την απάντηση δια των γεγονότων και την ερμηνεία του οράματος. Κορνήλιος ο εκατόνταρχος σε ζητάει. Οχοχοχ, οχ, οχ. τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε αυτό που λέει ο Κύριος. Όσα ο Θεός εκαθάρισε, σημιλέγε βέβηλα. Αυτό έχουμε εδώ τώρα. Να το Κορνίλιο, στο πρόσωπο του Κορνιλίου είναι τα τετράποδα, τα χοιρινά, οι κατσαρίδε, τα ποντίκια που μου είπε να τα φάω. Ο Κορνίλιο είναι αυτό. Το κατάλαβε. Πότε το κατάλαβε. Δια των γεγονότων. Εγώ αδελφέ δεν με νοιάζει τι γίνεται εδώ, δεν νοιάζει τι γίνεται. Καλά λέω χαιρετίσματα. Άμα δεν νοιάζει γι' αυτό και για εκείνο, δεν θα βγάλει άκρη σε αυτό το οποίο ή άκουσε ή νομίζει ότι άκουσε. Ενώ εδώ βλέπουμε ότι ο Πέτρος Όπου Κορνίλιος και Κατσαρίδα και Ποντίκι και Χοιρινό και Γουρούνι και Αρουραίος και όλα αυτά. Νάτος. Νάτος ο Ποντικός. Νάτος ο Αρουραίος. Νάτο αυτό που είδα. Συνδυασμό οραμάτων και καθημερινών συμβάντων. Μετά λέει, ανήρ δίκαιος και φοβούμενος των Θεών, ο Αρουραίος, ο Χοιρινός, να το το όραμα, να η ερμηνεία του. Όσο ο Θεός εκαθάρισε, εσύ μη λέγε βέβαια, πω, πω, δεν είχα καταλάβει τίποτα. Πού βρισκόμουν, ήμουν στον κόσμο μου τελείως. Ο Θεός μου δίνει μια άλλη προοπτική τώρα πια. Τι θέλεις αυτή την άλλη προοπτική, να σου ανοίξει ο Κύριος το μυαλό, τον ορίζοντα γιατί είχε ανοίξει ο ουρανός, επειδή είσαι στα γόνατα. Από εκεί ξεκινάμε. Όσο προβληματικοί για όσο κολλημένοι, στα γόνατα όλα ξεκολλιώνται. Όλα ξελασπώνουν. Στα γόνατα. Στα γόνατα γίνονται όλα. Λέει μετά. Και μαρτυρούμενος υπόλου του έθνους των Ιουδαίων. Όσα ο Θεός σε καθάρισε, μη Μπαμ, η ερμηνεία. Του έρχεται κατευθείαν. Και διετάχθη Θεόθεν υπό Αγίου Αγγέλου να σε προσκαλέσει στον τον οίκον αυτού, και να ακούσει λόγους παρά σου. Οχοχοχ. Οχ, οχ. Η δούκη είπε επιβεβαίωση της εσωτερικής αμαρτυρίας, αδελφέ Ιάκωβε, αδελφέ Γιώργο, αδελφέ Άγγελε. Τι μου είχε πει ο Κύριος. Κατέβα μηδόλος διστάζων. Να το το μηδόλος διστάζων. Και αυτοί από το Πνεύμα το Άγιο εκινούντο. Άρα τα γεγονότα επιβεβαιώνουν και ερμηνεύουν ταυτόχρονα και το όραμα και την εσωτερική μαρτυρία. Χωρίς τα γεγονότα και το ένα και το άλλο θα ήταν ένα μετέωρο γράμμα. Δια των γεγονότων και τα οράματα και οι εσωτερικές μαρτυρίες παραλαμβάνουν σάρκα και οστά και εκεί πλέον ο άνθρωπος είναι να τρελαίνεται από χαρά. Είσαι Θαυμαστός Θεός Κύριε, είσαι ο τέλειος μαέστρος, είσαι ο κορυφαίος σεναριογράφος. Δόξα στο όνομά σου Κύριε, δόξα στο όνομά σου Κύριε. Πόσο καλός είσαι να ασχολείσαι με μένα τον άθλιο. Και το θέμα είναι ότι με οδηγείς διαμέσου όλων αυτών των καταστάσεων να καταλαβαίνω πού το πας εγώ τυποτένιο στο σκουλίκι της γης, ο ουτιδανός. <laughs> Θέλεις να οδηγηθεί σε μια τέτοια κατεύθυνση. Μην αδιαφορεί για τα συμβάντα. Γνώριζε ότι τα συμβάντα πολλές φορές ερμηνεύουν αυτά τα οποία βλέπεις ή ακούς. Μετά λέει προσκαλέσας αυτούς έσω εφιλοξένησε τη δέ παύριον εξήλθε ο Πέτρος με ταυτόν και την έστω αδελφόντων από τη Σιώπης εξήλθε ο Πέτρος με ταυτόν. Κάνει λοιπόν το μεγάλο άνοιγμα. Αν δεν υπήρχε το προηγούμενο τρίπτυχο, δεν θα είχε κάνει τίποτα. Θα ήταν βιδωμένος στη οδηγία του που ήταν η δική του προσωπική αντίληψη. Τώρα όμως, ο συνδυασμός οραμάτων εσωτερικής μαρτυρίας και γεγονότων τον οδηγεί να εξέλθει και τον οδηγεί πού. Σε μια ανευπροηγουμένου εμπειρία. Να βλέπει εθνικούς, Αυτού που κάποτε θεωρούσε βέβαιου ή ακάθαρτου, να βαφτίζονται με πνεύμα Άγιον. Και την επαύριο η Σίλβδηνη και Σάριαν, ο δε Κορνίλιο περιέμενε αυτού, συγκαλέστα του συγγενεί αυτού και του οικείου φίλου. Μήνυμα: Όταν ο άνθρωπος κάνει ορθή σύνδεση των δεδομένων, γραφών, οραμάτων, εσωτερικής μαρτυρίας και συμβάντων, τότε ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα και κάποιος περιμένει. Περιμένουν όλοι τον Πέτρο, δηλαδή περιμένουν οι καταστάσεις εκείνων που κάνει ορθή σύνδεση των γεγονότων. Σε περιμένουν οι καταστάσεις. Σε περιμένει ο Κύριος. Σε περιμένει το έργο Του. Σε περιμένει κάποιο άνθρωπο. Κάποιο σε περιμένει τέλο πάντων. Πάντω το βέβαιο είναι ότι σε περιμένει ο Θεό όταν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να αντιλαμβάνεσαι μέσα από αυτά τα τρίπτυχα έναν Θεό που σε προσκαλεί. Λέει στη συνέχεια. Ω δε εισήλθεν ο Πέτρο ελθόν ο Κορνίλιο η συνάντηση αυτού έπεσε εν πόδας αυτού και προσεκίνησε. Να το πάλι το όραμα, να τη πάλι η ερμηνεία. Όσα ο Θεός εκαθάρισε, καθάρισε, λέγε Βλέπει έναν εθνικό να τον προσκυνάει με τέτοια ευλάβεια που δεν την έχει ο πιο ευλαβής και ευσεβής Ιουδαίος. Κατάλαβε ότι ο Θεός ε, λειτουργεί με έναν τρόπο που ο ίδιος ο Πέτρος δεν το έχει διανοηθεί ποτέ. Δόξα στο Θεό, αδέλφια, διότι ο Θεό πολλέ φορέ ενεργεί ερήμην μα. Δόξα στο Θεό. Λέει κατόπιν. Αλλά ο Πέτρο εσήκωσε αυτόν λέγον σηκώθητη και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Πού να ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Πού να ξέρεις ότι εγώ σε έβλεπα κάθαρτο. Πού να ξέρεις καημένε μου ποιος είναι αυτός που προσκυνάς. Πού να ξέρεις ότι είμαι ένας άνθρωπος χωικός περιορισμένης ικανότητας στο να συλλαμβάνω πράγματα, αλλά τώρα ο Θεός και μένα με σε νέα μονοπάτια, τα οποία δεν τα είχα φανταστεί ποτέ μου. Και συνομιλών με αυτού, κοιτάξτε τι γίνεται στο 27 εδάφιο, συνομιλών με τα αυτού εισήλθε και βρίσκει συνηγμένους πολλούς. Τι βρίσκει συνηγμένους? Συνηγμένους πολλούς ακαθάρτους του είχε ετοιμάσει ο Κύριος Ακροατήριο σε ποιον, σε εκείνον που προβληματίζεται για αυτά που βλέπει, που δεν προσπερνάει επιπολέως αυτά που συμβαίνουν. Σε αυτόν και τελικά αυτός θα είναι που θα δει τους ακαθάρτους να βαφτίζονται με πνεύμα Άγιον και να λαλούν ξένες γλώσσες καθώς το πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλούν. Τα γεγονότα όμως τον εβεβαίωσαν και του έλυσαν τις απορίες των πνευματικών του εμπειριών, τις οποίες ακόμη δεν είχε κατανοήσει. Διότι μπορεί να λαμβάνω μια πνευματική εμπειρία και ένα μήνυμα πνευματικό, αλλά δεν το καταλαβαίνω επί τόπου. Το καταλαβαίνω πότε, δια των συμβάντων. Μην αγνοείς τα συμβάντα και θα σου οδηγεί ο Θεός. Ακροατήριο του έχει ετοιμάσει, ψυχές. Και βαφτίζονται όλοι με πνεύμα Άγιο. Λέει στο 28 κάτι ενδιαφέρον. Κοιτάξτε τι λέει. Είπε προς αυτούς. Σεις εξέβρετε ότι να συγχώρει τον εις άνθρωπον να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει εις αλόφυλλον. Δεν έχει καλή γνώση των γραφών ο Πέτρος. Πόσο σοβαρό πράγμα είναι να έχουμε καλή γνώση των γραφών. Και από πού αποδεικνύεται ότι δεν έχει καλή γνώση ο Πέτρο ακόμη και μετά την Πεντηκοστή. Ναι, ναι, μην εντυπωσιάζεσαι. Από πού φαίνεται αυτό. Με ποιο δικαίωμα Πέτρο λες ότι είναι ασυγχώρητο. Δεν είχε πει ο κύριο τελευταία κουβέντα λίγο πριν αναλυφθεί ότι πορευθέντε μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πώ λοιπόν λε εσύ ότι αυτού που ο Θεός σε προτρέπει να μαθητεύσει είναι ακάθαρτοι. Πώ θα του μαθητεύσει αν δεν του πλησιάσει. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι η αποκάλυψη, αγαπητά αδέλφια, είναι σταδιακή και βαθμιαία. Έλαβε πνεύμα Άγιο ο Πέτρος. Αυτό δεν σημαίνει ότι έμαθε και τα πάντα. Απλά αυτό που του συμβαίνει θα είναι και η αιτία να τον οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Ασυγχώρητο βλέπεις λάθος ερμηνεία των γραφών. Βλέπεις επιλεκτική χρήση εδαφίων. Όχι. Ο Κύριος έχει μιλήσει και έχει πει να μαθητεύσετε σε όλα τα έθνη. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα καθαρσίας των ακροατών ή όχι, Πέτρο. Δεν το έχει καταλάβει ακόμη. Και έχει γίνει πεντηκοστή. Επαναλαμβάνω, ότι η Αποκάλυψη, ακόμη και στους Αποστόλους, πόσο μάλλον σε εμάς είναι σταδιακή και βαθμία. Μην βιάζεσαι που δεν τα καταλαβαίνεις, ούτε να στεναχωριέσαι. Εδώ ολόκληρος Πέτρος δεν είχε καταλάβει. Δόξα στον Θεό. Μπορείς να πεις δόξα στο όνομά σου, Κύριε, που ασχολείσαι με εμάς και κάνεις τόσο, επιδ... τόσο υπομονή και ακόμη και τους Αποστόλους τους παίρνει από το χεράκι. Στράτα στρατούλα. Άμα παίρνει στράτα τον Πέτρο, τότε γιατί να μην πάρει και εσένα, Εδώ παίρνει ολόκληρο πέτρο και δεν θα πάρει εμά. Είναι καλό ο Θεό, αδέλφια. Είναι αγαθό ο Θεό. Λέει στη συνέχεια, Ο Θεό όμω έδειξε σε με να μην λέγω μηδέν άνθρωπο βέβαιλον ή ακάθαρτο. Ο Θεό έδειξε ει σε Δεν σε κατάλαβα, Πέτρο. Τι εννοεί ο Θεό έδειξε εις εσέ. Ήρθε ο Θεός εν σωματική μορφή με ένα δάκτυλο και σου έδειξε αυτόν ότι δεν είναι. Αυτό το βλέπει, Κορνίλιο. Όχι, δεν είναι ακάθαρτο. Αυτό έγινε. Όχι. Πώ έδειξε ο Θεό σε σε πέτρο, συμπερασματικό και παραβολικό. Παραβολικό με τα ζώα, με τι αράχνε, με τι κατσαρίδε, με του αρουραίου. Παραβολικό. Βλέπει τον Κορνίλιο, αρουραίο, κατσαρίδα. Αλλά γεγονότα Εσωτερική μαρτυρία, συμβάντα μου έδειξε ο Θεό. Ο συνδυασμό όλων αυτών είναι η φανέρωση του πνεύματο. Ο κύριο να μα ευλογεί όλου.